Λοιπόν, επιστρέψαμε, κόλπο γκρόσο, είναι Παρασκευή 5 Μαΐου, είμαστε στην τελευταία μία ώρα της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας ένα πάνελ αρκετά ενδιαφέρον που θα συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Εκ δεξιών μου καλωσορίζω για απόψε τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, υποψήφιο βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο Τομέα, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφα Αθήνας, και τον Δημήτρη Μάτζο, υποψήφιο βουλευτή επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και εκπρόσωπο τύπου ακόμα. Φυσικά. Και εκπρόσωπο τύπου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, κύριε Ρουσόπουλε, καταλάβατε εσείς τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Θα την πάρει διερευνητική εντολή, θα την αφήσει, θα την δώσει αμέσως, θα την κρατήσει, θα διερευνήσει η κυβερνήσεις συνεργασίας? Γιατί ακούγοντας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σκέρτσο, καταλάβαμε ότι με το ΠΑΣΟΚ αποκλείεται μια συγκυβέρνηση, το ενδεχόμενο μια συγκυβέρνηση. Θα ακολουθήσει αυτό που λέει η συνταγματική επιταγή. Απλώς δεν πρόκειται να κρατήσει τις τρεις μέρες. Νομίζω δηλαδή ότι η εντολή θα παραδοθεί στον πρώτο, δηλαδή στον νυν Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υποθέτω ότι για κάποιο διάστημα, λίγο νωρό, να το απολύει μια ημέρα, θα την διατηρήσει. Αν θα γίνουν συναντήσεις ή όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να αξιοποιήσω μια φράση του Αλέξη Τσίπρα που είπε ότι πολλά αλλάζουν μετά τις εκλογές σε σχέση με το πριν τις εκλογές. Όχι ότι εμείς σκεφτόμαστε να αλλάξουμε άποψη για τις συνεργασίες. Όπως έχω ξαναπεί, για μας οι συνεργασίες δεν είναι ταμπού, ότι δεν θέλουμε γενικώς συνεργασίες, αλλά εν προκειμένου πιστεύουμε στην αυτοδυναμία και κυρίως πιστεύουμε στην αυτοδυναμία εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν εκτιμώ, και αυτό όταν είχα ερωτήσει στο παρελθόν είχα πει που θα σας πω και τώρα, ότι αν τυχόν ο Πρωθυπουργός κάνει κάποιες συζητήσεις θα γίνουν εν ώψη των επόμενων εκλογών, στις οποίες ευελπιστούμε σε αυτοδυναμία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα την έχουμε στις δεύτερες και όχι για τις εκλογές εκείνες, για μια συγκυβέρνηση μετά την 21η Μαΐου. Πάντως, αν το καταλαβαίνω σωστά, πλέον ο Πρωθυπουργός βάζει ένα ζήτημα απόστασης προγραμματικής πρώτων με το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι έχουμε διαφορές με το ΠΑΣΟΚ, ναι. Τον άκουσα να λέει, και ένα ζήτημα προσωπικό του με τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει ότι έχει αιμονή μαζί μου. Άρα, σε μια δεύτερη ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, ναι, πόσο μετά από αυτά όλα είναι εφικτό, ναι, να υπάρχει μια σύγκριση? Δεν είναι προσωπικό του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν είναι του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είπε ανοίχτη πάντως ο Πρωθυπουργός. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρότι έχει εκλεγεί εδώ και 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, το αρχηγός του Τρίτου Κόμματος, και παρότι έχει κληθεί να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ. Μάλιστα, θυμάστε ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα έγινε και μια αντίστοιχη συζήτηση, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την πρόσκληση, είπε ότι έγινε σε μια συνάντηση που είχαν ανοιχτεί, που του είπε να τα πούμε και δεν τα είπε. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο το γεγονός ότι ένας αρχηγός κόμματος, του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, ενός ιστορικού κόμματος, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, έτσι. Κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια, είναι σχεδόν 50 χρόνια η ζωή του ΠΑΣΟΚ μετά τη μεταπολίτευση, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, και δεν έχει καταδεχθεί να συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό αρχηγός του Τρίτου Κόμματος. Ακόμα και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, με τον οποίο έχουν υπάρξει τόσες και τόσες αντιπαραθέσεις, έχει συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι από την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη, ίσως από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη, και πρέπει να το εξηγήσει αυτό. Κύριε Τζανακόπουλε, γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει να κάνει κυβέρνηση κουρελού, όταν ουσιαστικά και ο κύριος Ρουσόπουλος τώρα είπε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά το ενδεχόμενο να κρατήσει την εντολή Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της τσάπης αναλογικής? Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ανοιχτό. Το 70% βέβαια του ελληνικού λαού θέλει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επομένως, αυτό διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Όμως έχω την αυτό εντύπωση. Πώς προκύπτει? Ορίστε, πώς προκύπτει ότι το 70%. Από τις δημοσκοπήσεις, δείτε τις. Ακόμα και αυτές. Έμεινα νέος, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω εγώ. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν τα γνωστά μεθοδολογικά ή άλλα προβλήματα, καταγράφουν ένα τεράστιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, κοντά στο 70%, που επιθυμούν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, που δεν θεωρούν ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση Κουρουλού, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης, εφόσον θα του προσφέρουν οι σχετισμοί μια τέτοια δυνατότητα, θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την θέση του στην Πρωθυπουργία. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ ακόμα και να πάρει βουλευτές από άλλα κόμματα, με μέσα που ο ίδιος γνωρίζει, ούτως ή άλλως είναι ένας πρωθυπουργός που κατά καιρούς στην διάρκεια της θητείας του έχει χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα, όπως ήταν για παράδειγμα στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Άρα έχω την εκτίμηση ότι. Ναι, αλλά δεν είναι βάρης ο χαρακτηρισμός περί αποστασίας? Όχι, δεν είναι καθόλου βάρης μπροστά σε αυτά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τρεις χειρότερα. Έχει παρακολουθήσει το μισό πολιτικό σύστημα, έχει παρακολουθήσει την ηγεσία του στρατού, έχει παρακολουθήσει επιχειρηματίες, πολιτικούς αντιπάλους.
τους ίδιους του τους υπουργούς. Θεωρείτε ότι θα διστάσει να οργανώσει μια πολιτική αποστασία εφόσον αυτό θα μπορούσε να τον διατηρήσει στην Πρωθυπουργία? Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας αδίστακτος πολιτικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηρίζεται από μια βαθιά μανία για την εξουσία και νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό σε αυτά τα 4 χρόνια που έχει κυβερνήσει. Με αυτή την έννοια τίποτα δεν μπορεί εκ των προτέρων να αποκλειστεί σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει μια σαφέστατη απάντηση σε αυτήν την λογική η οποία υπονομεύει τα θεμέλια, τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας και να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και η κρίσιμη μεταβλητή για τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβέρνησης. Κύριε Ματζό, με βάση αυτά και τα οποία είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας των 12 σημείων. Βλέπετε, γιατί πολλοί το ισχυρίζονται, βλέπετε ότι υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στο πρόγραμμά σας και στο πρόγραμμα που παρουσίασε το Συμβόλαιο Αλλαγής ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες? Κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω το κρίσιμο τώρα είναι να διαγνώσει ο πολίτης αν υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα σε αυτά που θέλει εκείνος να αλλάξει στην πατρίδα του και σε αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Τι θέλω να πω, ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο και όσο διαρκεί αυτή, είναι κρίσιμο όλες οι πολιτικές δυνάμεις και χαιρόμαστε που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μόλις ημέρες παρουσίασαν προγραμματικές θέσεις. Το κρίσιμο είναι να μιλήσουν οι πολιτικές δυνάμεις προς τους πολίτες και να τους πούν πώς σκέφτονται ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και χαίρομαι που στη συζήτηση το βάζετε αυτό, το πρόγραμμα, διότι πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο έχουμε παγιδευτεί στο ποιος θα έχει την πολιτική εξουσία. Τι θέλω να πω. Υπάρχει σχεδόν μια προσωπική βεντέτα ανάμεσα σε δύο πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων, του κ. Μητσοτάκη, του νυν πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, για την προσωπική πολιτική τους επιβίωση. Αυτό δεν είναι αλλαγή. Είναι απλή εναλλαγή στους ρόλους της εξουσίας. Εμείς λέμε για αλλαγή πολιτικών, αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή προσώπων. Πάντως, επειδή και αυτό ενσωματώνουμε στο πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η πρότασή μας. Απλής αναλογικής, άρα τα προγράμματα εκ των πραγμάτων μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Στην πράξη, λοιπόν, υπάρχουν περιθώρια και όροι σύγκλησης των δύο προοδευτικών δυνάμεων, εφόσον υπάρξουν οι εκλογικοί όροι την επόμενη μέρα των εκλογών για να σχηματιστεί η προοδευτική κυβέρνηση? Κύριε Παπαδόπουλε, δεν πρέπει να αγνοούμε την τομή που είναι η ψήφος του λαού. Για μας είναι ιερή και καταλυτική η αξία της ψήφου, της λαϊκής ψήφου, στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Πρέπει να είμαι σαφής. Δεν είναι διπλές εκλογές. Δεν είναι ούτε περιφερειακές ούτε δημοτικές εκλογές. Και τώρα αυτό σχολιάζοντας κυρίως την άποψη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανακρούσει πρίμναν. Δεν ήταν αυτή η στάση του. Ο κύριος Ρουσόπουλος είναι έμπειρος, νομίζω μπορεί να το διαγνώσει. Ότι όταν στην αρχή μας έλεγε ότι είναι σχεδόν γκάλοπ οι πρώτες εκλογές, ότι ψηφίζουμε για το πώς και μετά ποιος, όλα αυτά τα ψευδεπίγραφα διλήμματα, ανακρούει πρίμναν όταν εδώ και 10 ημέρες περίπου λέει ότι είναι σημαντικές τελικά οι εκλογές. Είναι οι εκλογές σημαντικές. Γιατί είναι μοναδικές, είναι μοναδιαίες, είναι οι εθνικές εκλογές. Ψηφίζουμε λοιπόν για βουλή που θα κληθεί να δώσει εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση. Η απλή αναλογική, κύριε Παπαδόπουλε, επιβάλλει συνεργασίες. Αυτές οι συνεργασίες όμως δεν μπορούν να είναι αθροίσματα εδρών. Δεν μπορούν να είναι καν αθροίσματα υπουργικών θόκων. Πρέπει να είναι δομημένες πάνω σε δύο ειλικρινείς, αν θέλετε, βάσεις. Η πρώτη είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις και η δεύτερη είναι τα πρόσωπα κοινής αποδοχής. Και στα δύο κεφάλαια είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε δημιουργικά. Και με τις θέσεις μας, τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και το κίνημά μας παρουσίασε εκ νέου και επικαιροποίησε. Πρώτη φορά το Δεκέμβριο τα παρουσιάσαμε. Και το δεύτερο, όλοι μαζί να αποφασίσουμε για πρόσωπα κοινής αποδοχής. Κλείνω λέγοντας ότι τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές προβλημάτων και αδιεξόδων, θεωρούμε και είναι εδραία η πεποίθησή μας ότι δεν μπορούν να σηματοδοτήσουν τις νέες πολιτικές σε αυτή την εποχή. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί Βεβαίως. Έχουμε ρωτήσει πάλι τους πολίτες. Όπως έχουμε πει ότι θα κάνουμε σε κάθε εκπομπή, τους ρώτησε η συνάδελφος Ιωάννα Μέριανου, τους ρώτησε για τις εκλογές, αν θα πάνε να ψηφίσουν και τι προσδοκούν από αυτές, και τους ρώτησε και πώς βλέπουν την προεκλογική κινητικότητα των κομμάτων. Πάμε να το δούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Μάλλον ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, θα ψηφίσω. Μάλιστα. Και βέβαια, πως κάθε χρόνο. Θα ψηφίσω, ναι. Ναι. Μάλιστα. Θα ψηφίσω. Ναι. Βέβαια. Θα ψηφίσω, ναι. Θα ψηφίσω, βέβαια, θα ψηφίσω. Όχι. Ναι. Θα ψηφίσω, εννοείται, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για το τόπο μας, διότι αφορά εμάς. Δεν
έχω βρει κάποιο κόμμα που να αντιπροσωπεύει και την νεολαία, οπότε όχι. Ναι. 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 Θα ψηφίσω. Ναι, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω. Τι προσδοκάτε από τις εκλογές? Ένα καλύτερο μέλλον, γενικότερα και περισσότερο για την νεολαία. Ένα καλύτερο μέλλον ή κάτι διαφορετικό έστω. Κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Να αλλάξει επιτέλους κάτι σε αυτή τη χώρα. Από αυτές τίποτα. Είναι το μόνο σίγουρο. Τι προσδοκώ? Μια κυβέρνηση σ' άξια της χώρας μας. Δεν ξέρω, δηλαδή η χώρα μας είναι λίγο, τώρα έχει γίνει λίγο ό,τι να είναι. Οπότε εύχομαι απλά να βγει κάτι που να είναι καλό και δίκαιο, ας πούμε. Περιμένω ένα καλύτερο αύριο σίγουρα. Είναι καλύτερη αντιμετώπιση προς τους νέους, τις ανάγκες τους. Σταθερότητα και δικαιοσύνη. Κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε την τελευταία τετραετία. Μάλλον τίποτα. Περισσότερο. Μια αλλαγή. Να βγάλει μια κυβέρνηση η οποία θα εκπροσωπεί περισσότερο τον λαό και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Ανθρωπιά. Κάποιος να βγει και να είναι άνθρωπος, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνει πραγματικά κάτι καλύτερο, ειδικά για τους νέους. Ένα καλύτερο αύριο, καλύτερο μισθό. Να βγει κάτι αξιόλογο, αλλά δύσκολο. Να αλλάξει κάτι. Στην Ελλάδα που όλα τα θεωρούμε τόσο ωραία και καταπληκτικά, να αλλάξει κάτι. Κόλπο Γκρόσο, επιστρέφουμε. Κύριε Ρουσόπουλε, ακούσαμε τις απόψεις των πολιτών, ήταν τυχαίες επιλογές στον δρόμο. Ακούσαμε πολίτες που θέτουν ένα ζήτημα αλλαγής. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Ακούσαμε πολίτες που μου ζητούν ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον, που θέτουν ζήτημα μισθού. Και να σας βάλω εδώ και το ζήτημα του ΟΣΑ που μίλησε για μείωση του πραγματικού μισθού στη χώρα μας και θα ήθελα την απάντησή σας. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Καταρχάς, το πιο θετικό απ' όλα είναι ότι είδα νέους οι οποίοι λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Συντριπτική αυτό. Συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών. Στις συζητήσεις που κάνω με τους πολίτες της Βόρειας Αθήνας, στην οποία είχα την τιμή να εκλεγώ και είμαι πάλι υποψήφιος, αυτό που λέω σε όλους είναι προσπαθήστε να πείσετε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Και μάλιστα συμπληρώνω να ψηφίσουν αυτό που θέλουν. Μακάρι να ψηφίσουν την παράταξή μου. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει η συμμετοχή στη δημοκρατία. Γιατί το κύτταρο της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή. Αν λοιπόν αυτό αφαιθεί στην άκρη, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα. Γιατί κάποιοι έχουν απογοητευτεί, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι όλοι είναι ίδιοι, γιατί κάποιοι μέσα στην ημιμάθεια ή στην αμάθεια μπορεί να έχουν απόψεις που είναι επικίνδυνες εν τέλει για τη δημοκρατία, αυτό είναι το λάθος. Άρα λοιπόν ξεκινάω με το πρώτο θετικό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την αλλαγή. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλλαγή είναι ένα σύνθημα πάρα πολύ επίκαιρο πλέον, το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά στην πολιτική ζωή της Ευρώπης ο Φρανσουά Μιτεράν το 1981 και επανέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολύ πετυχημένα πρέπει να πούμε, το 80 Μιτεράν, το 81 Παπανδρέου. Και ξανάρχεται σήμερα στη συζήτησή μας, μάλιστα αρίζουν τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης για την αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ θετικά υπό την έννοια ότι ο κόσμος δεν θέλει να μένει στατικός. Μπορεί την αλλαγή κάποιοι να την ερμηνεύουν ως αλλαγή της συγκεκριμένης κυβέρνησης, του συγκεκριμένου κόμματος. Θα υπάρχουν και τέτοιοι. Εδώ όμως θα πάμε στα πραγματικά γκάλωπ, στις δημοσκοπήσεις δηλαδή, εκείνες που γίνονται με επιστημονική μέθοδο. Και θα γυρίσω σε αυτό που είπε ο κ. Τζανακόπουλος προηγουμένως για να πω ότι έχουμε ένα σαφές προβάδισμα ότι οι πολίτες θέλουν τη συνέχιση μιας πολιτικής την οποία ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία την τελευταία τετραετία. Αυτό το προβάδισμα καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Το 70% το οποίο είπε ο κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος του το έχω πει και στη Βουλή, έχει λαγαρό λόγο, έχει μια παγωγική σκέψη. Αλλά όποτε το περιέγραφε, ένιωθα ότι περιγράφει κάποιον ο οποίος έχει αίμα στα δόντια και τρώει το αίμα, πίνει το αίμα των πολιτών. Ήταν δηλαδή τόσο υπερβολικό αυτό και ειδικά αυτό που είπε ότι το 70% των πολιτών θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, που είναι μια αντιστροφή της πραγματικότητας, μια διασταλτική ερμηνεία του ότι η Νέα Δημοκρατία στις μετρήσεις κοινής γνώμης έχει γύρω στο 33-34%. Άρα σου λέει το υπόλοιπο 70% δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα αποδειχθεί στην κάλπη την ημέρα των εκλογών. Η συζήτηση έτσι όπως οδηγήθηκε στα προγράμματα διακυβέρνησης και θα απαντήσω αμέσως μετά για τον ΟΣΑ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ πίστευα πάντοτε και πιστεύω ότι αν υπάρχουν συγκλήσεις πρέπει να γίνουν προγραμματικές συγκλήσεις. Εάν πραγματικά εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι μπορούν να κάνουν συζήτηση για την επόμενη μέρα, το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει 7 εβδομάδες πριν τις εκλογές, ότι θα έπρεπε να καθίσουν σε ένα τραπέζι, είχαν όλο το χρονικό περιθώριο και να δουν πραγματικά πού προγραμματικά συγκλίνουν. Γιατί το να περιμένουν στο τριήμερο που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή στο τριήμερο που θα πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης την εντολή, τη διερευνητική, να λύσουν προγράμματα και προβλήματα που χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο, είναι ουτοπικό. Άλλωστε, φαίνεται ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί σε συνεννόηση. Τελευταίο για τον ΟΣΑ.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και καλά κάνετε και το θέσατε. Ο ΣΑ έκανε μια έκθεση τον Νοέμβριο του 2022. Η έκθεση έχει στοιχεία τα οποία αναφέρονται κυρίως το 2021 και το μισό εξάμηνο του 2022. Σήμερα είμαστε σχεδόν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Ο πληθωρισμός του σήμερα, η αγοραστική δύναμη του σήμερα με την αγοραστική δύναμη του 2021 ή των αρχών του 2022 είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε αυξήσεις των μισθών περίπου στο 20% από αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αύξηση σε πάρα πολλούς παραγωγικούς τομείς. Έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας. Έχουμε τον πληθωρισμό να κατεβαίνει αρκετά ραγδαία πια, θα έλεγα. Δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Στα τρόφιμα, αλλά βέβαια, τρέχει με 15% κοντά. Στο τρόφιμα έχετε δίκιο, είναι στο 14,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 19,7%. Αυτό είναι τα συμπεράσματα. Δεν έχουν αυτά τα ίδια είναι εισοδήματα, βέβαια. Αυτά είναι τη Eurostat. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Εστονός έχει πολύ λιγότερα, για παράδειγμα. Ο Ρουμάνος πολύ λιγότερα. Ο Ολλανδός έχει σίγουρα περισσότερα και ούτω καθεξής. Αλλά η αύξηση, αν τη βάλουμε μεσοσταθμικά, του πληθωρισμού και η αύξηση των μισθών, δίνει ότι έχουμε ένα 15% στο πρώτο και ένα 20% στο δεύτερο. Δεν περιγράφω ποτέ παραδείσους, περιγράφω μια πραγματικότητα με βάση και τους αριθμούς στους οποίους αναφερθήκατε και τη Eurostat, τα πρόσφατα στοιχεία προμηνός. Κύριε Τζανακόπουλε, τι λέτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι προκύπτει από τις απαντήσεις των πολιτών ότι είναι ανάγκη κάτι να αλλάξει. Από τις απαντήσεις ιδιαίτερα της νεολαίας φαίνεται, αλλά υπάρχει ένα θετικό μήνυμα στο ότι δεν ζούμε ή δεν φαίνεται να γίνεται, να είναι δεδομένη μια κοινωνία μηδενικών προσδοκιών. Υπάρχει μια προσδοκία από τον κόσμο. Πάνω σε αυτή την προσδοκία νομίζω ότι μπορούμε οι πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα οι δυνάμεις δημοκρατικές, προοδευτικές, αριστερές να χτίσουμε έτσι ώστε πραγματικά να γίνει πράξη η υπόθεση της πολιτικής αλλαγής και της προοδευτικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Θέλω όμως να απαντήσω στον κύριο Ρουσόπουλο, ο οποίος έτσι περιέγραψε τον λόγο μου ως κάπως υπερβολικό. Εμένα, ξέρετε, κύριε Ρουσόπουλο, αυτό τον είπα λαγαρό προηγουμένως. Ναι, είπατε ότι ήταν υπερβολικός ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τον κύριο Μητσοτάκη, σαν να του στάζει αίμα από τα δόντια, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι μια επιτελεστική αντίφαση. Δηλαδή, κάνατε αυτό για το οποίο με κατηγορήσατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη. Καλή ώρα, όμως. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, με υπερβολικό τρόπο με κατηγορήσατε ότι είχα υπερβολικό λόγο, για να το πω πιο απλά. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το εξής. Εμένα αυτό που μου φαίνεται όμως πραγματικά υπερβολικό είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι πολίτες. Και παρά τα αυτά, οι πολίτες του δίνουν το προβάδισμα. Καλά, αυτό θα το δούμε. Κοντός ψαλμός. Σε 15 μέρες έχουμε εκλογές. Εντάξει. Όταν επικαλείστε τον Γκάλοπ, το οποίο ορθώς έγιναν από τους αγαπητούς δημοσιογράφους. Αν έχετε προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Και όχι τον Γκάλοπ. Όχι, όχι. Κύριε Ρουσόπουλε. Επικαλείστε τον Γκάλοπ που έγινε τυχαία στον δρόμο και όχι αυτά που γίνονται με μετρήσεις οι οποίες είναι επιστημονικές. Αν εσείς έχετε προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, τότε να μην κάνουμε και εκλογές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια ανοιχτή μάχη η οποία θα κριθεί τις τελευταίες 10 μέρες πάνω στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών? Είπατε για την έκθεση του ΟΣΑ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Τι λέει αυτή η έκθεση? Λέει ότι την περίοδο 2019-2021 είχαμε μείωση του ονομαστικού εισοδήματος στην ελληνική κοινωνία. Πράγμα το οποίο μας καθιστούσε τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη με μείωση του ονομαστικού εισοδήματος. Και σε σχέση με το 2022, με τα στοιχεία πράγματι που είχαν στη διάθεσή τους μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, η έκθεση αυτή λέει ότι είχαμε μείωση του μέσου πραγματικού εισοδήματος. Και επίσης ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που είχε μείωση του μέσου πραγματικού εισοδήματος ή μάλλον του μέσου πραγματικού μισθού. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις που έγιναν ονομαστικά στο μέσο μισθό, αφού γίνει αφού το αποπληθωρήσεις αυτό το νούμερο, φαίνεται ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μειωμένο κατά 7,5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα και σας λέω ότι αρνητικό πρόσημο σε σχέση με το μέσο πραγματικό μισθό είναι η Ελλάδα η μοναδική στην Ευρώπη που έχει. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Την ίδια στιγμή έχουμε το υψηλότερο ρεύμα
την υψηλότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη, με δεύτερο το Βέλγιο, αλλά αν κανείς συγκρίνει τους μισθούς της Ελλάδας με τους μισθούς του Βελγίου, πραγματικά νομίζω ότι θα απογοητευτεί σφόδρα, ιδιαίτερα αν είναι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Το τρίτο ζήτημα, το οποίο επίσης τίθεται, είναι το εξής. Ότι ενώ η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χάνει εισόδημα, είτε ονομαστικά είτε πραγματικά, την ίδια στιγμή τα συσσωρευμένα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και των δηληστηρίων αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2022. Πώς έγινε αυτό, θα σας πω πώς έγινε. Διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μείωσε το ΦΠΑ, έβγαλε 5 δισεκατομμύρια παραπάνω από το φόρο προστιθέμενης αξίας το 2022, τα πήρε λοιπόν από την τσέπη των φορολογούμενων και τα έδωσε δώρο στις εταιρείες ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά τα δηληστήρια, ενώ πέφτει η τιμή του βαρελιού στο πετρέλαιο, έχουμε τη βενζίνη να είναι σε μία τιμή που ίσως να είναι και η ακριβότερη της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν μειωμένα εισοδήματα. Όλα αυτά σχετίζονται με μια βαθιά αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν συμφέροντα λίγων επιχειρηματικών ομίλων ακόμα και όταν αυτοί φτιάχνουν καρτέλ. Αυτό συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και αυτά είναι που θα κριθούν εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Κύριε Μάτζο, το δικό σας σχόλιο για το θέμα του τι προτάσσουν οι πολίτες και για το θέμα της οικονομίας, το θέμα του ΩΣΑ. Καταρχάς, για το εξαιρετικό βίντεο που φτιάξατε, να πω ότι είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ιδίως των νέων, δείχνουν διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές. Είναι πολύ αισιόδοξο να σκεφτεί κανείς ότι στις εκλογές της 21ης Μαΐου οι νέοι μας, όλοι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν θυμώσει, απογοητευτεί, αποτραβηχτεί από τη δημόσια πολιτική ζωή, θα έρθουν να ψηφίσουν. Αυτά είναι πολύ καλά νέα, ειδικά για τη νέα γενιά που καλείται αυτή την φορά να πάρει την υπόθεση του μέλλοντος στα χέρια της, απαντώντας στο κεντρικό ερώτημα. Όχι όλοι, βέβαια, σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Νέοι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων λόγω σεζόν δεν θα μπορέσουν να προσελκύσουν. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε εδώ και πολλούς μήνες συζητήσει. Πράγματι, το ζήτημα των εποχικών εργαζομένων. Θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να δείξουν τη δέουσα δημοκρατική ευαισθησία, να χορηγήσουν και τις άδειες. Πάντως, η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι γι' αυτό, κύριε Μάτζη. Δεν υπάρχει μέρημνα. Αυτό είναι αληθές. Δεν υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Ευχή, και αν θέλετε, όχι μόνο ευχή, αλλά και επιταγή τελικά δημοκρατική, είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, ειδικά οι νέοι μας που απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα, να είναι στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Οι λέξεις τις οποίες ξεχώρισα από την έρευνά σας είναι η αλλαγή, η δικαιοσύνη, η ανθρωπιά. Θετικά φορτισμένες, συναισθηματικά θετικά φορτισμένες έννοιες. Και η σταθερότητα. Και η σταθερότητα, το είπαμε μαζί. Εγώ έτσι την ερμηνεύω όμως τη σταθερότητα. Τη σταθερότητα δεν την ερμηνεύω όπως η Νέα Δημοκρατία αποπειράται κυρίως να της προσδώσει ένα παθητικό, απολυτικό νόημα. Η σταθερότητα σημαίνει αλλαγή προς κάτι καλύτερο, σημαίνει δικαιοσύνη τελικά στην κατανομή των εθνικών και ενωσιακών πόρων και σημαίνει και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, αυτό που δεν σημαίνει η σταθερότητα είναι στασιμότητα, ακινησία. Και ξέρετε τι είναι ακινησία? Θα πω τρία πράγματα, τα οποία για μας είναι ακινησία. Ακινησία είναι για μας και στασιμότητα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εδώ στο κέντρο της Αθήνας που είδαμε να γίνεται η έρευνά σας, να αποκλείεται κατά κανόνα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 68 μόλις επιχειρήσεις μεγάλες πήραν 1,2 δις στο τέλος του έτους 2022 με 1,1 επιτόκιο για 11 χρόνια αποπληρωμής. Αναρωτιέμαι αυτόν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θέλουμε για μια δίκαιη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στασιμότητα είναι να έχουμε ναι αύξηση του ονομαστικού μισθού, αλλά όχι του πραγματικού μισθού, ο οποίος υπολείπεται κατά πολύ των πληθωριστικών πιέσεων. Στασιμότητα είναι να έχουμε μείωση τελικά στις παραγωγικές επενδύσεις. Είναι κατά 14% μειωμένες οι παραγωγικές επενδύσεις. Ποιες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, αγαπητοί κύριοι? Είναι οι επενδύσεις που αφήνουν αποτύπωμα στη χώρα, κοινωνικό και αναπτυξιακό, καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Στασιμότητα τέλος είναι ο πληθωρισμός, το είπατε, ο οποίος μπορεί να σταθεροποιείται έως και να μειώνεται στα δημόσια οικονομικά, αλλά στα τρόφιμα και στους βασικούς δείκτες καταναλωτή παραμένει σε μεγάλη ψαλίδα από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Στασιμότητα είναι ο αποκλεισμός των ενεργειακών κοινοτήτων και των μικρών καταναλωτών από το δίκτυο, το οποίο έχει μοιραστεί ως μια μικρή πίτα με μεγάλα κομμάτια σε μεγάλους παίκτες της αγοράς. Αυτό δεν είναι ενεργειακή δημοκρατία, δεν είναι δικαιοσύνη και αυτό πρέπει να αντιπαλέψουμε. Άρα,
για μας, και επειδή πρέπει να επικαλεστώ και παλιότερες δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε ότι η πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και η πλειοψηφία των πολιτών επίσης είναι υπέρ της αλλαγής των προσώπων. Δεν πείθονται ούτε από τον κύριο Μητσοτάκη ούτε από τον κύριο Τσίπρα. Για μας αυτό αποτυπώνεται σε ένα συλλογικό αίτημα αλλαγής. Ένα συλλογικό αίτημα αλλαγής που επιβάλλει συνεργασίες. Επειδή άκουσα αγωνία για το πώς γίνονται οι συνεργασίες, γίνονται όπως λέει το Σύνταγμα, όπως περιγράφει το Σύνταγμα, και εκεί είμαστε και στο αντικείμενο των συνεργασιών, την προγραμματική βάση, αλλά και τα πρόσωπα, να διαμορφώσουμε από κοινού τις δέουσες συνέργειες. Βάλτε μια τελεία για να σας προβοκάρουμε λίγο και τους τρεις. Τι έχουμε τώρα? Λοιπόν, έχουμε και άλλα γκαλοπάκια. Έχουμε ρωτήσει πολίτες και άλλα πράγματα. Μας έχουν πει πώς βλέπουν την κινητικότητα των κομμάτων την προεκλογική. Μας έχουν πει με ποια κριτήρια θα πάνε να ψηφίσουν. Για πάμε να το δούμε. Τώρα που είναι σε λίγο στα φόρτε του, ας πούμε. Λένε τα ίδια και τα ίδια. Η γνώμη μου αυτή είναι. Τα ίδια λένε. Κάτι τετραετία αυτά λένε, μετά όμως ξεχνάνε. Όχι. Η αλήθεια είναι όχι. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει και ούτε θα την παρακολουθήσω. Γιατί? Γιατί τα πιο πολλά που θα πούνε θα είναι ψέματα, δεν θα τα αποδώσουν. Όχι ιδιαίτερα. Γιατί βλέπω πολλές αντιπαραθέσεις και δεν μου αρέσει αυτό. Βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή. Για να έχω όμως μια ολοκληρωμένη άποψη, πρέπει να κοιτάξω το μανιφέστο των εισαγωγικών του καθενός. Επαναλαμβανόμενες ψεύτικες ρητορικές δηλώσεις, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς τεκμηρίωση. Δεν θέλω να τους βλέπω να τρώγονται σαν τα σκυλιά. Έχω παρακολουθήσει για ένα κόμμα το οποίο μου αρέσουν γενικά οι απόψεις του. Βεβαίως. Πάντα στις ειδήσεις είμαι πρώτος. Ναι, λίγα πράγματα, αλλά δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά, εννοείται. Και ο καθένας λέει τη δική του γνώμη και τη δική του άποψη. Πάρα πολύ. Έχω πάει μάλιστα, γενικά προσπαθώ να έχω μια αντικειμενική άποψη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένα για να την παρακολουθήσω, οπότε όχι. Εντάξει, αυτοί το σκοπό τους θέλουν να πετύχουν, το ρόλο τους παίζουν, όπως και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Κανένας δεν με ικανοποιεί πλήρως, να πω την αλήθεια. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όχι και πολύ. Έχω παρακολουθήσει, αλλά σαν να είναι μια επανάληψη. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Βλέπετε το κόλπο γκρόσο, ακούσαμε τις απόψεις των πολιτών. Τώρα κύριε Ρουσόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Κρατάω ένα πράγμα που άκουσα στο βίντεο, ότι ένα άρωμα απογοήτευσης για την πολιτική αντιπαράθεση. Και ρωτάω, για παράδειγμα, το να κατηγορεί η κυβέρνηση την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή, είναι ένα επίπεδο αντιπαράθεσης που μπορεί να προσελκύει πολίτες και νέους πολίτες, όπως είδαμε στο βίντεο? Είναι πολλά τα θέματα πάλι. Θα απαντήσω κατευθείαν στο ερώτημά σας, λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη του κόσμου. Εάν εγώ με τον κύριο Τζανακόπουλο τώρα και τον κύριο Μάντζο αντιπαρατηθέμεθα σε υψηλούς τόνους και ανταλλάσσαμε και χυδαίες φράσεις έως ύβρεως, πιθανώς να είχε πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση η εκπομπή σας. Από την άλλη, θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα λέγανε ότι αυτή εδώ είναι ακριβώς η ίδια. Ψηλότερα από ό,τι έχει. Το έχω ζήσει και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα πω ότι ο πολίτης δεν ξέρει τι θέλει, αλίμονο. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τους πολιτικούς να τσακώνονται σαν τα κοκόρια και πολίτες οι οποίοι θέλουν να βλέπουν κάποια επιχειρήματα. Και όποιος από τους δύο επικρατήσει, εγώ ελπίζω η δεύτερη, τόσο το καλύτερο είναι για τη δημοκρατία και για τον τρόπο με τον οποίο πάει να ψηφίσει κανένας. Αυτή είναι μια γενική τοποθέτηση, δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας αυτό. Τώρα, ως προς το ειδικό. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε, το είπαμε στη Βουλή και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση που διήρκεσε και 12 ώρες, ήμουνα παρόν και ο κ. Τζανακόπουλος εκεί συνεχώς. Αυτό που είπαμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε να ψηφίσει μια ρύθμιση που να απαγορεύει σε εγκληματικές οργανώσεις να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Είχαν επικαλεστεί από το ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Αλιβιζάτο, τους άδειασε ο κύριος Αλιβιζάτος. Είχαν επικαλεστεί και ίσως και να ήλπιζαν κάπου μέσα τους ότι ο Άριος Πάγος θα απορρίψει ως αντισυνταγματική τη δική μας ρύθμιση. Ο Άριος Πάγος καθόλου δεν την απέριψε. Ίσα-ίσα μόνο μία ψήφος ήταν διαφορετική. Ακόμα και αν πηγαίναμε στο τμήμα των 5 και όχι στην ολομέλεια του τμήματος των 11
Και ας υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος που παραιτήθηκε, ο κ. Τζανερίκος, ήταν και αυτός αρνητικός, θα είχαμε 3-2. Πάλι δηλαδή, συνταγματική θα κρινόταν η άποψή μας. Διαχειραγώγηση της δικαιοσύνης πάντως ως κατηγορία αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Το λέει συχνά. Το έχει ξαναπεί. Έχω απαντήσει. Όταν πηγαίνει ένας από τη Νέα Δημοκρατία και μιλάει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή όταν στέλνει δηλαδή ο πρωθυπουργός μια επιστολή, παρακαλώ να διερευνήσετε την υπόθεση, είναι χειραγώγηση. Όταν πηγαίνει ο ίδιος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον εισαγγελέα του Παραρίου Πάγου, είναι Παρασκευή και βρέχει. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που με ρωτήσατε στην ουσία του, θα επικαλεστώ μόλις προ λίγων ημερών την διατυπωθήσα δημοσίως γνώμη από τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, ο οποίος είναι ο αναλυτής της MRB, ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Και έδωσε στοιχεία συγκεκριμένα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος ο οποίος ενοχλείται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί πήρε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή τη ρύθμιση να αποκλείσει εγκληματικές οργανώσεις, για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει σε κάποια άλλα κόμματα. Πριν πω το επόμενο, θέλω να κάνω μια σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, διευκρίνηση για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Γιατί προσέχω πάντα τα λόγια μου. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος έχει φασιστική νοοτροπία. Είναι κάποιοι που έχουν, κάποιοι που έχουν ναζιστική νοοτροπία. Πιστεύω ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων απλώς θέλουν να τιμωρήσουν κάποιο κόμμα το οποίο θεωρούν απέναντί τους, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα κατά συνεπαγωγή. Ο κ. Καναλόπουλος συγκεκριμένα, επειδή υπήρξε και μια δήλωση στελέχους του κόμματός σας. Κατά συνεπαγωγή. Ότι είναι δημοκρατικά. Θα σας πω. Κατά συνεπαγωγή θα πάνε, όπως είπε ο κύριος Μαύρος, στον κύριο Βελόπουλο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι, αλλά κάποιο μεγάλο ποσοστό, είπε το μεγαλύτερο ποσοστό. Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χαραλάμπος Αθανασίου, διάβασα, έδωθε ενημέρωση από τον κύριο Χαραλάμπο Αθανασίου, δεν παρακολούθησα και ξέρετε, εγώ δεν μιλώ γενικώς για συναδέλφους και τι έχουν πει και τι δεν έχουν πει, ούτε σχολιάζω απόψεις. Είπε, αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα, ότι όσο δούλευαν μαζί, νόμιζε ή εκτιμούσε ότι είναι ένας άνθρωπος δημοκρατικών πεπιθήσεων. Τελεία και παύλα, δεν με αφορά ο κύριος Χαναλόπουλος. Ο κύριος Χαναλόπουλος έχει να δώσει μια εντός εισαγωγικών απολογία ενώπιον της ελληνικής δημοκρατίας, πώς ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου φτάνει στο κατάντημα να συνομιλεί με τον καταδικαστέντα Κασιδιάρη, ο οποίος εκπροσωπεί μια φασιστική νοοτροπία και ο οποίος είναι εγκληματίας καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν θέματα τα οποία ετέθησα στον προηγούμενο γύρο. Εγώ θα ήθελα να έχουμε το χρόνο να πω δύο κουβέντες για αυτά. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα οικονομικά και η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αύξηση των συντάξεων μετά από 12 χρόνια και η αύξηση των γιατρών και των νοσηλευτών στο μισθό τους κατά 10% και η αύξηση στην υγεία κατά 1,5 δισεκατομμύριο επιπλέον, αλλά και η μείωση των χρεών προς την εφορία. Γιατί όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει, το πρώτο το οποίο δεν πληρώνει είναι την εφορία. Η μείωση των χρεών στην εφορία είναι χαρακτηριστική για να δούμε κατά πόσο οι Έλληνες πολίτες την τελευταία τετραετία είχαν ή όχι καλύτερες οικονομικές απολαύσεις και καλύτερη οικονομική κατάσταση. Η κρίση ενεργειακή είναι μεγάλη. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ τα δηληστήρια και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Απλώς θα πω μόνο ότι το να λέμε ότι ό,τι έχουν εσοδεύσει επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, οι οποίες κατά 80% πουλάνε το προϊόν τους στο εξωτερικό και ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό να το χρεώνουμε ως δίθεν φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, είναι μια παρελκυστική πολιτική. Κύριε Σόπλε, βάλτε για το θέμα της ενεργειακής δικαιοσύνης. Μια ανωτελεία, γιατί μας στενεύει ο χρόνος. Okay. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι ψαρεύεται στα θολά νερά της ακροδεξιάς και ταυτόχρονα εσείς από την πλευρά σας κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό για χειραγώγηση δικαιοσύνης και ότι θέλει να ελέγξει ποια κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Δεν είναι βαριές αυτές οι κατηγορίες? 15 μέρες πριν τις εκλογές δεν δυναμητίζουν το κλίμα? Εγώ σας είπα και προηγουμένως ότι δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τον οποιοδήποτε ηθικό φραγμό. Αυτή είναι μια προσωπική πολιτική πεποίθηση την οποία έχω διαμορφώσει παρακολουθώντας το βίο και την πολιτεία του και ως μέλους της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά και ως πρωθυπουργού. Η χειραγώγηση της δικαιοσύνης εξάλλου προκύπτει απολύτως από αυτήν την αντιθεσμική διελκυνστίδα στην οποία ενεπλάκει η κυβέρνηση με την δικαστική εξουσία. Και ο κύριος Μητσόπουλος βέβαια ανέφερε, κατηγόρησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα για τη θεσμική συμπεριφορά. Από την μία πλευρά έχουμε... Όχι, εγώ είπα ότι είναι θεσμικό να πάει και ο αρχηγός αντιπολίτευσης να μιλήσει. Συγγνώμη, εσύ ότι δεν ακούω.
Δεν το θεωρώ αντιθεσμικό. Το θεωρώ απολύτως θεσμικό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει το δικαίωμα να συνομιλήσει με τον ανώτατο δικαστή. Λοιπόν, και να πει τη γνώμη του. Το ίδιο και για τον Πρωθυπουργό. Εδώ όμως δεν είχαμε αυτό. Εδώ είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Τζανιρίκο, η οποία στην αρχή έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να την αποκρύψει. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι έγινε αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης την αποδέχθηκε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο καθυστερήσατε να το αποδεχτείτε. Άρα εδώ τα πράγματα φαίνονται ως να υπάρχουν σκιές και γκρίζες ζώνες. Και είχαμε και μια κρίση του κύριου Τζανερίκου πριν η Βουλή αποφασίσει. Εγώ σας είπα, κύριε Ψόπουλε, εκ των υστέρων, κατόπιν εορτής, έπρεπε να το καταγγείλει εκείνη την ώρα. Αφήστε με να σας πω, κύριε Ψόπουλε, μίλησα για αντιθεσμικό διαγωνισμό. Ουδέποτε υπερασπίστηκα τη στάση του κ. Τζανιρίκου σε αυτή την υπόθεση, αλλά και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι είχαμε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του κ. Τζανιρίκου με τον κ. Γεραπετρίτη και ενδεχομένως συνάντηση με ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, δηλαδή με τον κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλος, όπου του έγινε πρόταση να αξιοποιηθεί ενώ ο ίδιος υπηρετούσε ακόμη στο δικαστικό σώμα, είναι σκάνδαλα πολύ μεγάλου μεγέθους. Είναι σκάνδαλα τα οποία αναδεικνύουν μια σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την δικαστική εξουσία, η οποία είναι έντονα προβληματική και δημιουργεί πολλές καχυποψίες για τον τρόπο με τον οποίο έχετε διαχειριστεί τα ζητήματα της δικαιοσύνης κατά την περίοδο. Την πρόεδρο του Αρείου Πάγου την βάλατε σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Ήταν εντελώς διαφορετικό αφού έχει αφυπηρετήσει, αφού έχει συνταξιοδοτηθεί να αξιοποιηθεί μια δικαστής ως νομική σύμβουλος. Σας θυμίζω ότι ο κ. Πικραμένος, ενώ ήταν εν ενεργεία δικαστής το 1990-93, υπήρξε νομικό σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, του τότε Πρωθυπουργού. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα αυτά. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα αυτά και εντελώς διαφορετικό να πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και να συνομιλεί ή να βάζει συνεργάτες του να συνομιλούν με έναν ανώκατο δικαστή, προσφέροντάς του θέσεις μετά τη συνταξιοδότησή του. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αντιθεσμική συμπεριφορά. Εγώ δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε μου όμως. Είναι θεσμικά ορθό. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι πρωθυπουργών. Δεν είπα κάτι κακό. Δεν είπα κάτι κακό. Αλλά επειδή μου αναφέρατε το παράδειγμα της κυρίας Θάνου. Δεν είναι αντιθεσμικό. Αντιθεσμικό είναι να κάνεις προτάσεις τέτοιου τύπου σε ενεργεία δικαστές. Είχε συνάντηση με τον κύριο Τζανιρίκο. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Σας λέω ότι υπάρχει μία τοποθέτηση του κύριου Τζανιρίκου που λέει ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Ρουσόπουλε, και ξέρετε τι σημαίνει ανώτατη κυβερνητική πηγή. Το ανώτατη κυβερνητική πηγή σημαίνει ο Πρωθυπουργός. Με τον κύριο Γεραπετρίτη που συνέντευξε το είπε. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι άλλο η ανώτερη κυβερνητική πηγή. Έχετε κάνει και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είναι άλλο η ανώτατη κυβερνητική πηγή. Ανώτατη κυβερνητική πηγή είναι ο Πρωθυπουργός Κώστας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτά που είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή στα σχόλια των νέων ανθρώπων που φτιάχνουν μια αντίφαση σε σχέση με το πρώτο βίντεο. Δηλαδή, από τη μία μεριά βλέπουμε την προσδοκία, την ανάγκη. Δείχνει και μία απόσταση την ανάγκη στα πολιτικά κόσμου, κόμματα και τον κόσμο. Έτσι. Την ανάγκη του κόσμου να υπάρξει πολιτική αλλαγή, την ανάγκη του κόσμου να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους. Από την άλλη μεριά, στο δεύτερο βίντεο προκύπτει ότι πράγματι το κομματικό φαινόμενο και η πολιτική γενικώς αποτελεί στο μυαλό των περισσότερων πολιτών κάτι πολύ μακρινό. Κάτι το οποίο δεν τους ακουμπά, δεν τους μιλά και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει όλους μας και ιδιαίτερα τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις και ως προς το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Για τον πολιτικό διάλογο δεν ευθύνονται και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, για τα επιχειρήματα που κάθε φορά παρουσιάζονται, αλλά και για την δομή και το ύφος του λόγου, δεν ευθύνονται πάντοτε και αποκλειστικά οι πολιτικοί. Υπάρχει ένα ολόκληρο μηντιακό σύστημα, το οποίο αν δεν τροφοδοτεί πολλές φορές τους υψηλούς τόνους και αν δεν καλλιεργεί τους υψηλούς τόνους, σε κάθε περίπτωση δεν ενδιαφέρεται κιόλας να τους περιορίσει. Δηλαδή, αν εξαιρούμε δείτε τον τρόπο. Παρόντες δημοσιογράφους. Ναι, αν δείτε τον τρόπο
προφανώς δεν έχει να κάνει με το. Με είναι σαφές από την αποψή σας. Αλλά αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο δομείται ο πολιτικός διάλογος στα περισσότερα πάνελ και στις περισσότερες εκπομπές, τα ερωτήματα που τίθενται, που συνήθως αφορούν την τελείως τρέχουσα επικαιρότητα και σπανίως αφορούν το βάθος και την πολιτική ουσία της προγραμματικής αντιπαράθεσης, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε λίγο από την αρχή και να μας προβληματίσει αυτό. Διότι η κρίση αντιπροσώπευσης, η κρίση του κομματικού φαινομένου, η κρίση της πολιτικής γενικότερα, συνήθως καταλήγει σε αντιπολιτικές και μάλλον συντηρητικές, αν όχι ακραία δεξιές αντιλήψεις για τον τρόπο αντιμετώπισης κατάστασης. Και το φαινόμενο της ανόδου των ακροδεξιών και φασιστικών κομμάτων είναι και αποτέλεσμα αυτής της απαξίωσης του ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής πολιτικής που δεν εκπροσωπεί τον πολιτικό ως πρόσωπο, αλλά εκπροσωπεί κοινωνικές δυνάμεις, κοινωνικά συμφέροντα. Λοιπόν, ο λόγος είναι στον κύριο Μάντζο, όμως πριν ξεκινήσετε, κύριε Μάντζο, ας πάμε να δούμε και το τελευταίο μας γκαλοπάκι για το τι λένε οι πολίτες για τις κυβερνήσεις συνεργασίας ή το θέμα της αυτοδυναμίας και επιστρέφουμε με τον κύριο Μάντζο να μας τοποθετεί και για τα δύο ζητήματα. Ωραία. Συνεργασίας. Γιατί προτιμάτε τη συνεργασία? Για τους ευνόητους λόγους, να μην μπορεί να κάνει κάποιος ό,τι θέλει. Και συνεργασίας, καλές θα ήταν. Γιατί προτιμάτε τη συνεργασία? Γιατί δεν θα είναι ένας να κάνει κομμάτι μόνο? Συνεργασίας. Εγώ είμαι περισσότερο συνεργασίας. Δεν μου αρέσουν οι. Δεν ξέρω, όλο αυτοδυναμίες. Έχουμε καλύτερα συνεργασία, πιστεύω, μια αλλαγή. Και κυβερνήσεις συνεργασίας και αυτοδύναμες από τη στιγμή που θα εξυπηρετούν, είπαμε, τον προηγούμενο στόχο, ναι, γιατί όχι. Συνεργασίας. Γιατί συνεργασίας? Γιατί για να μην γίνονται κομπίνες. Νομίζω κυβερνήσεις συνεργασίας. Νομίζω συνεργασία. Με τη συνεργασία πιστεύω είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι να είναι κάποιος μόνος του. Κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίας? Θεωρώ ότι η συνεργασία είναι περισσότερο αποδοτική. Κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί συνεργασίας? Η συνεργασία νομίζω θα φέρει ένα καλύτερο αύριο. Καθαρά αυτοδύναμες, γιατί θεωρώ ότι είναι η πλειοψηφία του λαού που ψηφίζει. Συνεργασίας. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίας? Για να μπορεί να υπάρχει αλληλοέλεγχος, να υπάρχει αλληλεπίδραση, να υπάρχει ο φόβος. Όχι, προτιμώ κυβερνήσεις αυτοδυναμίας, τέλος σταθερότητα. Κυβερνήσεις συνεργασίας, περισσότερες ιδέες και περισσότερος έλεγχος μεταξύ τους. Για μένα και συνεργασίες είναι καλές. Συνεργασίας. Μάλλον αυτοδύναμη. Νομίζω μια κυβέρνηση συνεργασίας ίσως να βοηθούσε λίγο τα πράγματα. Θα πω συνεργασίας. Αυτοδύναμες κυρίως. Συνεργασίας. Συνεργασίας. Δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει συνεργασία. Συνεργασίας. Πιστεύω ότι η συλλογικότητα κάνει τη διαφορά στην πολιτική. Αυτή είναι τώρα ερώτηση παγίδα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, επιστρέφουμε στο κόλπο Γκρόσο. Ναι. Οι πολίτες τους ακούσαμε. Από πολλές πλευρές τίθεται, προτιμούν την κυβέρνηση συνεργασίας. Ωστόσο, ενώ και το κόμμα σας συμφωνεί με μια τέτοια κυβέρνηση, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή διατεθειμένο να συμπλέψει με την αξιωματική του πολίτη που επίσης θέτει το ίδιο πρόταγμα κυβέρνηση συνεργασίας με προοδευτικό πρόσημο. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, καταρχάς μάντεψα χωρίς να το ξέρω το αποτέλεσμα του βίντεο σας, γιατί είχα διαβάσει άλλες δημοσκοπήσεις νωρίτερα. Αυτό είναι συντριπτικό που παρουσιάσατε. Πράγματι, οι περισσότεροι πολίτες, ειδικά οι νέοι, συμφωνούν στην ανάγκη κυβερνήσεων συνεργασίας. Εκεί που βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, στον πολιτικό μας λόγο, και το επαναλαμβάνω, είναι ότι η συνεργασία δεν πρέπει να είναι απλό άθροισμα. Δεν μπορούμε ούτε να αποειδεολογικοποιήσουμε τη συζήτηση. Οι ιδεολογίες δεν έχουν πεθάνει σε πείσμα όσων το υποστηρίζουν. Προφανώς είναι εκεί, ορίζουν τα προγράμματα, ορίζουν τις πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων. Είναι σαφές όμως ότι η συνεργασία πρέπει να. Άρα, η συνεργασία πρέπει να δομείται πάνω σε προγραμματικές συγκλήσεις. Όχι σε άθροισμα εδρών και όχι σε άθροισμα υπουργικών και μοίρασμα υπουργικών θέσεων. Είναι και τα πρόσωπα όμως. Τα προγράμματα και τα πρόσωπα είναι αυτά που θα συνθέσουν μια πραγματική κυβέρνηση συνεργασίας. Εκεί ακριβώς είναι, αν θέλετε, οι αποχρώσεις διαφορετικές, τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά στα δικά τους αφηγήματα. Πηγαίνοντας, να μην αφήσω ασχολίαστο και το δεύτερο βίντεο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχω σημειώσει δύο στοιχεία τα οποία οι συμπολίτες μας διέκριναν ως κριτήρια
για την πολιτική συμπεριφορά των κομμάτων πια και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή κατ' επέκταση. Είναι, το πρώτο είναι η τοξικότητα, κάτι το οποίο χαίρομαι από ότι το έχουμε απεμπολίσει από τη σημερινή μας. Προσπαθούμε να το αποφεύγουμε γενικώς έτσι. Και συγχαρητήρια και σε εσάς τους δύο, γιατί αυτό το εγγυάστε. Ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με υψηλές εγγυήσεις ποιότητας. Αν θέλετε, πολιτικής αντιπαράθεσης. Έντονης, ναι, έντονης. Κοινωνικές δυνάμεις αντιπαλεύουν, συγκρούονται, πολιτικές προτάσεις. Εννοείται. Όλοι μπορούν να συμφωνούμε ότι το κοινό καλό είναι ο τελικός μας στόχος, αλλά οι διαδρομές είναι διαφορετικές. Αυτό είναι η πολιτική. Τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, το ψηφιακό παρακράτος. Το λέω αυτό γιατί εδώ κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση. Αλλά αν πιάσουμε ο καθένας το κινητό μας, εμείς οι τρεις για παράδειγμα, η τελευταία μας ανάρτηση στο Twitter θα έχει από κάτω πολύ τοξική αντιπαράθεση από διαφορετικά ακροατήρια. Γι' αυτό λοιπόν. Εντάξει, το πρημοδοτούν και τα πολιτικά πρόσωπα. Πολλές φορές αυτό θέλω να σας πω και τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, κύριε Παπαδόπουλε. Τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κομματικοί στρατοί εκεί έξω. Και είναι μεγάλη ευθύνη, ιδίως των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, που το Twitter και τα social media έχουν αποκτήσει τη μεγάλη δύναμη που έχουν σήμερα, να αν θέλετε να μαζέψουν, να το πω λαϊκά, να μαζέψουν τους κομματικούς τους στρατούς, να ελέγξουν αυτόν τον εσμό του διαδικτύου και το ψηφιακό παρακράτος. Και κλείνω με την κομβική για εμάς έννοια της αξιοπιστίας. Το ακούσαμε από τους πολίτες. Τι να τους ακούσω, τα ίδια λένε, έλα θα μας πούν ψέματα. Η αξιοπιστία ή αντίστροφα η αναξιοπιστία είναι το κριτήριο τελικά όχι μόνο για τη δική μας αξιολόγηση, αλλά τελικά για τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή. Το λέω αυτό διότι έχουμε, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, έναν πρωθυπουργό σημερινό, ο οποίος υποδίθηκε τον φιλελεύθερο και ήρθε και έστησε με την ανοχή του ή με την κατεύθυνσή του, αυτό θα αποδειχτεί, ένα σύστημα υποκλοπών και παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και αρχηγών όπλων δυνάμεων και ενεργεία υπουργού. Έστησε ένα σύστημα ευνοιοκρατίας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ένα κομματικό κράτος και ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος υποδίθηκε τον επαναστάτη ότι θα άλλαζε την Ελλάδα και την Ευρώπη και τελικά αποδείχθηκε ικανός να προσπαθήσει να αλλάξει μόνο το κόμμα του και να το κάνει Πασόκ. Γιατί αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, αυτά είναι φίλτρα αξιοπιστίας ή αναξιοπιστίας. Αντίθετα, εντάξει, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό απόψε, γιατί κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα. Εντάξει, μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Τζανακόπουλε. Μπορείτε να απαντήσετε, γιατί επιμένουμε σε αυτό. Έχει γίνει μια προσπάθεια αντιγραφή. Οπότε δεν είναι κακή και χρόνο να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Όταν λες εισάχθεια και μέσα από τα φαντς καταλήγει στο νόμο 3869, ή όταν λες επιτελικό κράτος και καταλήγει στο βαθύ και αναχρονιστικό κομματικό κράτος, χάνει σε αξιοπιστία και γίνεσαι αναξιοπιστός. Και αυτό είναι κριτήριο για τη συμμετοχή των πολιτών. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν ειλικρίνεια και συνέπεια. Αυτές είναι οι δύο αρετές. Κύριε Τζανακόπουλε, ένα καταληκτικό σχόλιο και τελειώνουμε τον κύριο Ρουσόπουλο. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο ζήτημα της συνεργασίας. Δηλαδή σε αυτό το οποίο αποτυπώθηκε με σαφήνεια στο βίντεο αυτό, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνεται και στην πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων που υπάρχουν στη διάθεσή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες απαντούν με συντριπτική πλειοψηφία ότι προτιμούν τις κυβερνήσεις συνεργασίας σε σχέση με τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο για να γίνει πράξη η προοδευτική διακυβέρνηση με όρους συνεργασίας των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων. Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω στον κύριο Μάτζιο. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω, έχουμε και πάρα πολύ λίγο χρόνο. Να πω μόνο κάτι. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης απεχθάνεται την έννοια των κυβερνήσεων συνεργασίας? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κυβερνά ανεξέλεγκτος. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν και την έννοια του ελέγχου μεταξύ των συνεργαζόμενων κομμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης αντίθετα θέλει να κυβερνά μόνος του για να μπορεί μόνος του και χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν να συνεχίσει να οικοδομεί το καθεστώς που οικοδόμησε τα 4 τελευταία χρόνια στα ΜΜΕ, στην δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στις μυστικές υπηρεσίες, στο Ταμείο Ανάκαμψης, να διαμορφώσει δηλαδή τους όρους για την εμπέδωση αυτού του βαθιά προβληματικού καθεστώτος με το οποίο λειτουργήσε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Ευχαριστούμε, κύριε Τζανακόπουλε. Κύριε Ρουσόπουλε. Αναφερόμαστε σε έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό κόμματος, ο οποίος ως υπουργός συνεργάστηκε άψογα με τους συναδέλφους του από δύο διαφορετικά κόμματα. Το ένα ήταν το ΠΑΣΟΚ και το άλλο ήταν η Δημοκρατική Αριστερά, η ΔΗΜΑΡ. Καλά, δεν είχε και επιλογή, κύριε Ρουσόπουλε. Συνεργάστηκε ως υπουργός. Ο οποίος όμως είχε επίσης το θάρρος της γνώμης του. Διαφώνησε σε κάποια πράγματα και το είπε σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, τον τρόπο της αξιολόγησης κλπ. Η συνεργασία του 2012-2014 ήταν μια συνεργασία στην οποία είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου βοήθησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Είχαμε όμως και μια σειρά από προβλήματα, όπως για παράδειγμα ότι για να περάσει ένας νόμος έπρεπε να συζητάμε 5 και 6 μήνες. Αφήστε τα όλα αυτά, είναι στο παρελθόν.
Όπως ο δεν μπορέσαμε. Όπως ο μην διακόπτετε, κύριε. Έχουμε ένα λεπτό κυριολεκτικά. Έχει 30 δεύτερα. Κύριε Ζουζόπουλος, μην το διακόπτουμε. Θα σχολιάσουμε μια φράση. Να το συνέχιμά του σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, σε οργάνωση, όλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρία την οποία έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Θα πω μόνο μία κουβέντα. Εάν πραγματικά εννοούσαν τη συνεργασία, θα ένιωθαν την ανάγκη, όπως ένιωσε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, στο θέμα Κασιδιάρη να ψηφίσουν μαζί μας. Γιατί τη συνεργασία στα λόγια αλλά στα έργα όχι, κάτι λέει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι η συνεργασία είναι μια ρητορική υπόθεση, η οποία ποτέ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φτάσει στην πράξη. Μα δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί. Κύριε Ρουσόπουλε, κύριε Τζανακόπουλε, κύριε Μάτζο. Στο θέμα Κασιδιάρη έπρεπε να θέλετε. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Δημήτρη Τζανακόπουλος, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφα Αθήνα. Δημήτρης Μάτζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις.